Χαίρετε! Σε αυτό το vlog θα μιλήσουμε για τη συναισθηματική αιμομιξία. Μου ζήτησε ένας φίλος στα σχόλια κάποιου άλλου προηγούμενου θεωρητικού vlog να μιλήσω για τη συναισθηματική αιμομιξία και να εξηγήσω τι σημαίνει αυτός ο όρος και ποιο είναι αυτό το φαινόμενο της συναισθηματικής αιμομιξίας και πώς μπορούμε να καταλάβουμε εάν εμείς Είτε έχουμε πέσει θύματα συναισθηματική αιμομιξίας, είτε άθελα μας δημιουργούμε συναισθηματικά αιμομιχτικές σχέσεις με τα παιδιά μας. Ο όρος συναισθηματική αιμομιξία είναι ε, ψυχολογικός όρος και αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη στην οποία ένας γονιός δημιουργεί μια στενή συναισθηματική σχέση, όχι σωματική, όχι σαρκική, μια στενή, στενή συναισθηματική σχέση με το παιδί του ή με τα παιδιά του, η οποία αυτή η σχέση βγαίνει έξω από το ρόλο της σχέσης, το ρόλο του γονιού και έξω από το περίγραμμα της σχέσης γονιού-παιδιού. Γνωρίζετε όλοι τι σημαίνει ο όρος «Εμμομιξία σκέτος». Πρόκειται για μια εγκληματική πράξη, μια εγκληματική ενέργεια, την οποία καμία κοινωνία δεν αποδέχεται, η οποία αφορά στη σύναψη σωματικών φυσικών σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών ή μεταξύ αδερφιών, γενικώ μεταξύ συγγενών. Ο όρος συναισθηματική αιμομιξία δεν είναι απαγορευμένος νομικά και δυστυχώς συμβαίνει σε πολλές οικογένειες. Και συμβαίνει ε, και χωρίς να έχουν επίγνωση ούτε οι θήτες ούτε τα θύματα του ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση η θήτης είναι ο γονέας, ο γονιός, η μητέρα ή ο πατέρας, ο οποίος ή η οποία δεν έχει ικανοποιητική συναισθηματική ζωή ως ενήλικας. Δεν έχει μία υγιή σχέση με το τέρι του, με το τέρι της, αν έχουν τέρι, αν είναι η οικογένεια στην οποία ζουν ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, οι δύο σύντροφοι και τα παιδιά. Δεν έχουν υγιή σχέση, έχουν σχέση που δεν είναι υγιής, έχουν σχέση που είναι που μπορεί να είναι πολύ ε, 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 εντονή, να υπάρχουν καυγάδες, να είναι μία σχέση με πολλούς διαπληκτισμούς, να είναι μία σχέση με πολλές δυσκολίες ή να είναι και μία σχέση οποία, στην οποία να υπάρχει αποξένωση. Δηλαδή, ζευγάρια που είναι ήρεμα, που είναι ήσυχα, αλλά δεν μιλάνε, δεν επικοινωνούν, δεν συνδέονται ουσιαστικά μεταξύ τους. Α, άρα, μία σχέση που δεν είναι ικανοποιητική συναισθηματικά ή είναι ανεπαρκής ή παθητική ή αποξενωτική ή είναι πάρα πολύ συγκρουσιακή σχέση. Ή αν ένας γονιός είναι μονογονέας, είτε γυναίκα είτε άνδρας, εάν δεν έχει ικανοποιητική σε συναισθηματική σχέση με τον εαυτό του και με άλλους ενήλικες σε ενήλικο επίπεδο, δηλαδή ίσως προς ίσον, ενήλικας προς ενήλικα, άνδρας προς γυναίκα, άνδρας προς άνδρα, γυναίκα προς γυναίκα, σε επίπεδο ενηλίκων και είναι μονογονέας ο οποίος δεν έχει φροντίσει να καλύψει τις συναισθηματικές του ανάγκες και βολεύεται συναισθηματικά με τα παιδιά. Στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» Στο κεφάλαιο στο οποίο αναφέρομαι στη συναισθηματική μου μιξή, έχω χρησιμοποιήσει έτσι πολύ έντονη ορολογία. Ε, το διάβαζε η μητέρα μου πρόσφατα ξανά το βιβλίο και μου λέει, σε εκείνη τη σελίδα είχες γράψει ένα πολύ βαρύ ρήμα. Λέω, συναισθηματική μου μιξή τώρα απαυτώνεις τα παιδιά σου. Όταν... Καταλαβαίνετε ποιο είναι. Ντρέπομαι να το πω. Να το γράψω ήταν εύκολο, να το πω δεν είναι εύκολο. Και μου λέει η μητέρα μου χρησιμοποιήσε ένα πάρα πολύ βαρύ ρήμα εκεί και τη λέω ναι, το έκανα. Εκ των υστέρων, διαβάζοντα και εγώ το βιβλίο, σκέφτομαι ότι δεν θα το ξανάγραφα με την οριμότητα τώρα των 45 μου χρόνων. Εκείνο το βιβλίο το είχα γράψει στα 41 μου. Αλλά ε, δεν πάβει να είναι η αλήθεια. Ότι κατά τη διά, όταν έχουμε σχέση συναισθηματικά αιμομιχτική με τα παιδιά μας, στην ουσία τα φτιάχνουμε συναισθηματικά με τα παιδιά μας και τους κακοποιούμε συναισθηματικά και ψυχικά. Γιατί ο ενήλικας έχει κάποιες βασικές ανάγκες. Μία από αυτές είναι η ανάγκη της επικοινωνίας, μια άλλη της αγάπης και της αποδοχής και μια άλλη της συντροφικότητα. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό του, δεν έχει καλή σχέση με άλλους ενήλικες του περιβάλλον του, δεν έχει καλή σχέση συντροφική με τον σύντροφο ή τη σύντροφο του αν έχει, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να κρεμαστεί πάνω από τα παιδιά του συναισθηματικά, δηλαδή να γίνει πολύ φίλος με τα παιδιά του ή να αποκτήσει μια σχέση με το παιδιά του ή με το παιδί του, η οποία να θυμίζει συναισθηματικά, όχι σωματικά και σαρκικά, συναισθηματικά, να θυμίζει τη σχέση ενός ζευγαριού. Αυτό το βλέπουμε να το κάνουν μανάδε με του γιου του. Όχι όλε οι μανάδε με όλου του γιου, αλλά υπάρχουν μανάδε που το κάνουν. Και λέει νύφη, για παράδειγμα, όταν πάει να μπει σε αυτή την οικογένεια, Μα αυτό είναι ήδη παντρεμένο με τη μάνα του. Πώ θα με παντρευτεί εμένα. Ή ακούμε ιστορίε για τη μάνα η οποία λειτουργεί σαν πω και ο γάμο του γιού τη είναι ο δικό τη ο γάμο. Μπορεί να είναι η περίπτωση στην οποία ο πατέρα να έχει συναισθηματικά αιμομηχτική σχέση με την κόρη του, δηλαδή να είναι η κόρη του το έμπιστο του πρόσωπο, να είναι η κονφιτάν του, να είναι το πρόσωπο στο οποίο θα εκμυστηρεύεται τα θέματα που τον απασχολούν, θα λέει τα μυστικά του, θα λέει τα προβλήματά του, η κόρη του να είναι εκείνο το πρόσωπο που θα καλείται να τον παρηγορεί ότι δεν είναι καλά, που θα καλείται να πάρει το μέρος του σε μια διαφωνία με άλλους ανθρώπους ή με τη μητέρα της ίσως, Μπορεί ο γιο να έχει συναισθηματικά ο πατέρα να έχει συναισθηματικά αιμομηχτική σχέση με το γιο του, Δηλαδή μπορεί να, είναι, να έχουν το λεγόμενο μια πολύ στενή σχέση φιλική που να έχει και, τα, και στοιχεία πάλι του να λες μυστικά, του να λες τα προβλήματά σου, του να ζητάς τη γνώμη του ανήλικου παιδιού σου, που μπορεί να είναι 16-17 χρονών αλλά είναι ενήλικο, μπορεί να είναι 20 ετών αλλά ακόμη είναι έφηβος και να, να εξαρτάσαι συναισθηματικά από το παιδί σου, από το validation, από την επιβεβαίωση που θα σου δώσει το παιδί σου, την επιβεβαίωση που θα σου δώσει για το ότι σε αγαπάει, για το ότι νοιάζεται για σένα, για το ότι σε χτιμάει κλπ. 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 Και μπορεί επίσης η μητέρα να έχει συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με την κόρη τη. Μπορεί να θέλει να μαθαίνει όλες τις προσωπικές πληροφορίες της προσωπικής ζωής της κόρης της ή ακόμη χειρότερα επίσης χειρότερα, επίσης άσχημα, να εκμυστηρεύεται στην κόρη της τις πληροφορίες της προσωπικής της ζωής, έχουν έρθει στην γνώση μου περιστατικά, στα οποία η μητέρα έχει εξουσυζυγική σχέση και το εκμυστηρεύεται στην κόρη της, και η κόρη της 15, 16, 17, 18 χρονών κουβαλάει το βάρος ότι η μητέρα της είναι ότι η μητέρα της απατά τον πατέρα της, ότι βρίσκεται σε μια εξουσιακή σχέση και κουβαλάει όλο αυτό το βάρος. Πολύ άσχημο πράγμα, πάρα πολύ άσχημο πράγμα αυτό, να βάζουμε τα παιδιά στη μέση ή μαθαίνει η κόρη λόγω υποσυνείδητων λαθών της μητέρα της και το λέω υποσυνείδητων ενώ υποσυνείδητα η μάνα θέλει να, να έχει την κόρη σύμμαχο σε αυτή την ιστορία. Μαθαίνει η κόρη ότι η μητέρα έχει εξουσυζυγικό ή παράλληλο δεσμό και καλείται να κρατήσει αυτό το πολύ σοβαρό μυστικό από τον πατέρα. Αυτά τα περιστατικά δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν μέσα ξοσυζυγικέ σχέσει και τέτοια για να πούμε ότι ένα γονιό έχει με το παιδί του συναισθηματική αιμομηξία. Το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει τη συναισθηματική αιμομηξία είναι ότι ο γονιό εξαρτάται συναισθηματικά από το παιδί, επιβαρύνει συναισθηματικά το παιδί και περιμένει πράγματα συναισθηματικά από το παιδί τα οποία κανονικά θα περίμενε από μια συντροφική σχέση. Τα παιδιά μα δεν είναι σύντροφοί μα. Τα παιδιά μας δεν είναι υποκατάστατα του άνδρα ή της γυναίκας που δεν έχουμε ή που έχουμε και δεν είμαστε μαζί. Τα παιδιά μας είναι ξεχωριστοί άνθρωποι, διαφορετικοί άνθρωποι από εμάς, που οφείλουμε να τα σεβόμαστε. Και είναι ε, ε, μέγιστη ένδειξη έλλειψης σεβασμού να ζητούμε από τα παιδιά μας οποιαδήποτε άλλη σύνδεση συναισθηματική και ψυχική, πέραν από τις φυσιολογικές Αναμενόμενη φυσική σύνδεση μεταξύ γονέα και παιδιού. Ποιο είναι ο ρόλο του γονέα και ποιο είναι ο ρόλο του παιδιού. Ο ρόλο του γονέα είναι να προστατεύει το παιδί, μεγαλώνοντα το παιδί, καθώ το μεγαλώνει, να το μεγαλώνει και να το προστατεύει και από εξωτερικού κινδύνους και από εσωτερικού κινδύνους. Εσωτερικό κίνδυνο είναι ο ίδιο ο γονιό. Να δημιουργήσει μία σχέση δυσανάλογη με το παιδί του, μία σχέση που δεν αρμόζει στη σχέση γονιού-παιδιού, μία σχέση συναισθηματική αιμομηξία. Οφείλουμε ω γονεί να προστατεύσουμε το παιδί μα και από τους κινδύνους του κινδύνου του περιβάλλοντο του εξωτερικού, αλλά και από του κινδύνου του εσωτερικού περιβάλλοντος. Ένα άλλο κίνδυνο που οφείλουμε να προστατεύσουμε το παιδί μα από αυτό είναι μία κακοπητική σχέση γάμου. Εάν έχουμε κακοποιητική σχέση με τον σύντροφο μα, είτε είναι ο πατέρα του παιδιού μα, είτε είναι η μητέρα του παιδιού μα, είτε δεν είναι, είναι πατριώτη ή δεν μητριά, οφείλουμε, οφείλουμε, εφόσον έχουμε παιδιά που ζουν μαζί μα, οφείλουμε να εξηγειάνουμε εκείνη τη σχέση. Οφείλουμε να φροντίσουμε ούτω ώστε να μην χρειαστεί το παιδί μα να ασχοληθεί με τα δικά μα προβλήματα και να γίνει σωτήρα μα. Να γίνει σωτήρα μα από τον εαυτό μα, να γίνει σωτήρα μα από τα προβλήματα μα, να γίνει διαμεσολαβητή μα σε οτιδήποτε και να μας σώζει και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του παιδιού. Δεν είναι ορθό, δεν είναι υγιές ψυχικά, δεν είναι έντιμο να επιβαρύνουμε τα παιδιά μας με τα δικά μας προβλήματα. Σαφώς θα έχουμε προβλήματα, ο κάθε άνθρωπος έχει προβλήματα. Σαφώς θα έχουμε θέματα στη σχέση μας με τον εαυτό μας, στη σχέση μας με τους συναδέλφους μας αν είμαστε εργαζόμενοι, στη σχέση μας με τον σύντροφο μας αν έχουμε σύντροφο, την σύντροφο μας, στη σχέση μας με τις φιλίες μας, στη σχέση μας με την δικιά μας οικογένεια, την ευρύτερη, την εκτεταμένη, με τους δικούς μας γονείς, με τα αδέρφια μας κλπ. Οφείλουμε να σεβαστούμε τα παιδιά μας, να μην πηγαίνουμε στα παιδιά μας για κατανόηση, να μην πηγαίνουμε στα παιδιά μας για παρηγοριά, να μην πηγαίνουμε στα παιδιά μας για να μας φροντίσουν συναισθηματικά και ψυχικά. Και μπορεί να μου πείτε δεν έχω κανέναν άλλον πέρα από τα παιδιά μου. Μπορεί να είμαι μια γυναίκα, ένας άνδρας που να είμαι αποξενωμένος από την ευρύτερη οικογένεια, να είμαι αποξενωμένος από τον την σύζυγο ή να μην έχω σύζυγο, να μην έχω φίλους που να εμπιστεύομαι, σε ποιον θα μιλήσω αν δεν μιλήσω στα παιδιά μου που είναι αίμα μου. Να πα σε έναν ειδικό ψυχική υγεία να μιλήσει. Να πα να μιλήσει σε έναν ψυχολόγο. Να πα να μιλήσει σε έναν ψυχοθεραπευτή. Στο κανάλι μα υπάρχει βίντεο για δωρεάν δομέ ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώ και ανάλογο άρθρο στην ιστοσελίδα μου θέκλαπετρίδων.com. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανένα ότι δεν έχω χρήματα να πάω στο ψυχολόγο, άρα κάνω το παιδί μου ψυχολόγο μου. Δεν έχω χρήματα να κάνω στο ψυχολόγο, αλλά κάνω, άρα κάνω το παιδί εξομολογητή μου ή κάνω το παιδί συμπαραστάτη μου ή αφήνω το παιδί να μπει στη διαδικασία να με σώσει. Τα παιδιά δεν πρέπει να νιώθουν καμία απολύτως ευθύνη για τους γονείς τους. Η μόνη περίοδος στην οποία είναι φυσικό να νιώσει ευθύνη και φιλότιμο το παιδί για τον γονέα του. Είναι η περίπτωση εκείνη στην οποία ο γονιό είναι σε προχωρημένη ηλικία, βρίσκεται σε βαθύ γύρα, μπορεί να πάσχει από κάποια νόσο, μπορεί να έχει κάποια α, νόσο όπω το Alzheimer's, να έχει κάποια άνοια, μπορεί να έχει κάποια χρόνια νόσο που να χρειάζεται νοσηλεία, να χρειάζεται φροντίδα και εκεί το παιδί το οποίο ιδανικά έχει μεγαλώσει απελευθερωμένο από βάρη των το γονέων του, εκεί με φιλότιμο και με αγάπη και με σεβασμό μπορεί από μόνο του να πάει να βοηθήσει τον γονιό του που τον αγαπάει και τον εκτιμάει και τον σέβεται και ο οποίο γονιός του δεν του έχει φορτωθεί ποτέ και τώρα που είναι η ώρα όταν ο γονιός είναι υπερήλικας ή ασθενής και χρειάζεται συμπαράσταση, χρειάζεται φροντίδα ή έστω την έγνοια να έχουμε κάποιο πρόσωπο να φροντίσει το γονέα μας να είμαστε σε θέση να μπορούμε να το κάνουμε. Δεν δικαιολογείται να φροντίζει το παιδί το γονιό ψυχικά, συναισθηματικά, πρακτικά, πέραν από τη συνθήκη αυτή. Του να είναι γονιό πολύ άρρωστο και σε προχωρημένη ηλικία. Δεν δικαιολογείται άλλη συνθήκη. Α κοιτάξουμε πολύ αυστηρά τον εαυτό μα και τη σχέση μα με τα παιδιά μα και να φροντίσουμε εάν τυχόν άθελα μα λειτουργήσαμε συναισθηματικά, αιμομηχτικά, να το επανορθώσουμε. Και να ελαφρύνουμε τα παιδιά μα από οποιαδήποτε συναισθηματικά βάρη δικά μα ή αν εμείς ως ενήλικες αντιλαμβανόμαστε ακούγοντας αυτό το βίντεο ότι μπορεί κατά τη διάρκεια του μεγαλώματος μας να είχαμε τύχη θύματα συναισθηματικής αιμομιξίας, πάρα πολύ καλά κάνουμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί το να πέσει θύμα συναισθηματική Πρώτα απ' όλα, αυτό σε κάνει συνεξαρτώμενο με εκείνο τον γονέα. Όταν είσαι παιδί, δεν έχεις τις γνώσεις και δεν έχεις τις δυνατότητες να καταλάβεις ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό, ότι είναι κάτι αφύσικο γονιό να σου λέει τα μυστικά του, ότι είναι κάτι αφύσικο γονιό να αναμένει από σένα να τον παρηγορήσει ή να τον φροντίσει ή να λειτουργήσει με οποιοδήποτε τρόπο συμπαραστατικό προ εκείνον. Είναι αφύσικο. Το φυσικό πράγμα είναι ο γονιό να είναι εκεί πρόθυμο να σε προστατεύσει, πρόθυμος να συνδράμει σε οτιδήποτε του ζητήσει, αλλά όχι να σε επιβαρύνει με τα δικά του. Δεν μπορεί το παιδί να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα και πολύ εύκολα πέφτει στην παγίδα επειδή αγαπάει το γονιό του να λειτουργήσει με τον τρόπο που τον αναμένει ο γονέας να λειτουργήσει. Εάν ακούγοντας αυτό το βίντεο σας περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να έχετε υπάρξει γονιοποιημένα παιδιά, ένας άλλος όρος είναι αυτός, γονιοποιημένα παιδιά, η γονιοποίηση του παιδιού, δηλαδή το παιδί να γνιάζεται για το γονιό, εμπίπτει στα πλαίσια της συναισθηματικής αιμομιξίας βεβαίως η γονιοποίηση του παιδιού, γιατί μιλάμε πάλι για ένα, μια συναισθηματική σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού, η οποία δεν είναι στα πλαίσια τα φυσικά και τα αναμενόμενα του γονέα ενήλικα που αποφασίζει να φέρει ένα παιδί στον κόσμο και αναλαμβάνει την ευθύνη του να μεγαλώσει εκείνο το παιδί. Αυτή είναι η εξήγηση του όρου συναισθηματική αιμομιξία, ελπίζω να ήταν ξεκάθαρη. Θυμάμαι, είχα διαβάσει ένα βιβλίο πάρα πολύ παλιά και είναι από τα βιβλία που δεν τα βρίσκω τώρα, γιατί αρκετά από τα βιβλία μου τα έχω δανείσει και δεν έχουν επιστραφεί. Ε, ήταν ένα βιβλίο στην αγγλική γλώσσα που είχε, είχε εκδοθεί τη δεκαετία του 90 και εγώ το διάβασα τη δεκαετία του 2000. Είχε εκδοθεί το 1999 και εγώ το διάβασα το 2001. Θυμάμαι ακριβώ τώρα. Μα άμα ψάξω, θα βρω τον τίτλο. Ε, ήταν ένα βιβλίο στην αγγλική γλώσσα, όπου ε, ε, εκεί γινόταν η εισαγωγή για πρώτη φορά σε επιστημονικό κείμενο του όρου συναισθηματική αιμομιξία, το, το οποίο με είχε έτσι συγκλονίσει ως όρος και θεωρώ ότι ήταν ένα μεγάλο breakthrough, ήταν έτσι μια μεγάλη ανακάλυψη στον τομέα της ψυχολογίας η έννοια της συναισθηματικής αιμομιξίας, όπως επίσης είναι μεγάλο breakthrough, μεγάλη πρωτοπορία και η ανακάλυψη και χρησιμοποίηση, η χρήση της λέξης συνεξάρτηση, το οποίο μπορεί να μην τα βρίσκουμε μέσα στο DSM, ω διαγνώσει, όμω ω όροι ψυχολογικοί που του χρησιμοποιούμε για να καταλαβαίνουμε καλύτερα και να καταλαβαίνουμε καλύτερα τη δική μα σχέση με τον εαυτό μα και τη σχέση μα με του γονεί μα ή με τα παιδιά μα, είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Σα στέλνω την αγάπη μου. Γεια σα.